Τώρα να περάσουμε στις βραβεύσεις των ποδοσφαιριστών. Δύο λόγια θα πούμε για κάθε ένα που θα ετοιμάσουμε. Και αρχίζουμε με τον Νίκο Κουσγούνη. Κεντρικός αμυντικός. Άρα έχει παίξει και σε δεχό. Πολλές φορές στη διάρκεια του αγώνα οι προπονητές τον περνούσαν μπροστά όταν σκόρδεν ισότητα και η ομάδα χρειαζόταν την νίκη. Γέννημα θέλαμε της Κοζάνης. Ξεκίνησε από το τσικό της ομάδας. Ενώ αγωνίστηκε στην αθλητική ομάδα από ηλικίας 17 χρόνων το 1968. Η σημαία της Κοζάνης δεκαετία του 70, ένα πραγματικό λιοντάρι μέσα στο γήπεδο που αγωνιζόταν με πάθος για τη φανέλα. Έπαιξε στην Κοζάνη μέχρι το 1980. Για συνολικά 11 χρόνια ενδιάμεσα έπαιξε μία σεζόν το 1977-1978 στο Βασάνι Κοζάνης. Δεύτερο σε συνολικό χρόνο συμμετοχή στην ιστορία της Κοζάνης μετά τον Δημήτρη Καραθανάση. Συνολικά, ο Νίκος Κουσγούνης είχε 326 συμμετοχές και 36 γκολ. Αν και αμυντικός, έτσι, αυτό να το σημειώσουμε. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, διατήρησε προπονητής σε πολλές τοπικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και 3 φορές στην αγαπημένη του Κοζάνη. 3 συνεχόμενες χρονιές. Διαδέχτηκε άλλους προπονητές στη μέση. Στη σεζόν 2 φορές τον Δημήτρη Καλογιάννη, το 84-85 και το 1986-87. Ενώ ενδιάμεσα διαδέχτηκε τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη την περίοδο 1985-86. Το 1992 ξεκίνησε τη σεζόν ως προπονητής. Άλλες 2 φορές δέχτηκε να βοηθήσει ως υπηρεσιακός προπονητής, 2004-2005 στην τρίτη κατηγορία και την επόμενη χρονιά 6-7 στην δεύτερη κατηγορία. Πάντα κοντά στην ομάδα, δεν χάνει προπόνηση ή αγώνα εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ θα πω επάγγελμα φύλαθος. Θα ήθελα λίγο πριν από τον Νίκο να θυμηθεί μια καλή στιγμή στα τόσα χρόνια που έπαιξε Ελλάδα. Έλα, Νίκο. Μία καλή στιγμή. Δεν είναι πολλές και δεν μπορώ να... Μία καλή στιγμή. Τέλος πάντων θα πω μία που είναι συγκεκριμένη. Ήταν η σεζόν, παίζαμε εδώ με τον Ελβεδιακό Β' Εθνική και τα ξημερώματα η γυναίκα μου έφερε το πρώτο παιδί, την Κατερίνα. Ήμουν άρρωστος μέχρι ώρα 5-6. Το πρωί πήγα στο φαρμακείο να γυρίσω. Μετά πήγα να κοιμηθώ γιατί είχαμε αποστολή η ώρα 11 να πάμε για φαγητό. Πήγα σπίτι, δεν μπορούσα να κοιμηθώ καθόλου. Πήγα για καφέ έξω, είχα μια στάξη, πηγαίνω στο εργαλείο από μια καθηγέρη. Το μάθαμε όλοι εκεί πέρα. Λες με την παιδιά που τώρα είναι δύσκολο παιχνίδι, η Β' Εθνική. Εκείνη η μέρα εδώ και ήταν μια χρονιά που εδώ μέσα έπαιζα center for και έξω μέρα έπαιζα λίμπερο. Γιατί είχαμε πρόβλημα με τη center for μέχρι να έρθει ο Κωστόπουλος την επόμενη χρονιά και μετά έπαιζε ο Κωστόπουλος center for. Εκείνη η μέρα είχα βάλει 2 γκολ και δίσαμε 3-1 τον Ελβεδιακό. Και το τρίτο, ένα γκολ που είχα βάλει συγκεκριμένα δηλαδή, αυτό δεν γίνεται πουθενά. Ήταν το τρίτο γκολ που ήμουν πολύ εξαντλημένος, ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος, ξυνύχτη και όταν σηκώθηκε ένα κόρνερ να γίνει, έτσι ένα κόρνερ σηκώθηκε την κεφαλιά, όταν πήγα να την καρφώ στην κεφαλιά με 5.000 κόσμο, εκείνη ώρα έπεισε ο υδρότας από την περέντας που είχα, έπεισε ο υδρότας στα μάτια μου και έκλεισε τα μάτια, με έτσι ξανά. Και κλείνοντας τα μάτια, είχα καρφώσει την μπάλα ακριβώς, την είχα σηματεύσει, κλείνω τα μάτια, την καρφώνω κάτω, πέφτουν με κλειστά μάτια και ακούω 5.000 κόσμο γκολ. Αυτή ήταν. Νομίζω ακούγοντας τον κύριο Κουσκούνη, θυμόμαστε τώρα από μικρή ότι ναι, εικόνα είχαμε στο κήπεδο όταν πηγαίναμε στο στρατιωτικό. Την αφυσιονομία του κύριου Κουσκούνη και χαίρομαι πάρα πολύ που τη βράβο, που βράβασα. Όπως ακούγοντας και τον κύριο Κλείδη, συνειδητοποιούμε ότι για πόσο ιστορικό σωματείο είναι αυτή η Κοζάνη και νομίζω ότι και με τις ευχές που σας μεταφέρω του Περιφερειακού του Θόδωρου Καρπίδη, είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια μεγάλη συζήτηση και ένας μεγάλος σχεδιασμός για να μπορούμε αυτή η ιστορική ομάδα που από ό,τι δείχνει ανεβαίνει στην ΓΑΜΑ Εθνική να τη δούμε εκεί που πραγματικά της αξίζει. Κύριε Πρόεδρε, καλές επιτυχίες. Η περιφέρεια του Περιφερειακού Καρπίδη είναι μαζί σας.